απίστευτη ταλαιπωρία για δεκάδες οδηγούς, οι οποίοι ανέβηκαν στον ομαλό χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες, με συνέπεια τα οχήματά τους να κολλήσουν στα χιόνια και με τους ίδιους να κατευθύνονται προς τα καταλήματα για την ασφάλειά τους. Στο οροπέδιο έχει γύρω στους 40 πόντους χιόνι με μισό μέτρο. Έχουν εγκλωβιστεί γύρω στα 150 άτομα περίπου από χτες το απόγευμα που άρχισε να χιονίζει, γιατί άρχισε να χιονίζει πολύ απότομα και δεν προλάβανε να φύγουν, ειδικά με τα αυτοκίνητα τα συμβατικά χωρίς αλυσίδες. Ήρθαν τα μηχανήματα της νομαρχίας και του Δήμου, της περιφέρειας και του Δήμου, χτες το απόγευμα, δύο φορές το βράδυ, μέχρι το βράδυ αργά. Δεν καταφέραν όμως τα αυτοκίνητα να φύγουν, γιατί χιόνισε πάρα πολύ. Το μόνο που μπορούσα να προσφέρω, δυστυχώς, γιατί τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν ακολουθήσανε, ήταν λίγο δύσβατα με το χιόνι που είχε πέσει, πήρα τους ανθρώπους που θέλανε και τους ανέβασα στο οροπέδιο, στα μαγαζιά, να μην κάθονται στο κρύο, λόγω ότι ήταν παιδιά και ορισμένοι γονείς. Άρα μέσα στα αυτοκίνητα περίμεναν για ώρες εγκλωβισμένοι οικογένειες με παιδιά, έτσι. Μάλιστα. Οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν στον ομαλό χθες βράδυ είναι ασφαλείς, με την περιπέτειά τους να λαμβάνει τέλος. Τα μηχανήματα είναι στο λιβάδι. Θα χρειαστεί να πάνε ακόμα μέσα τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα 3, γιατί ένας άνθρωπος κανόνας κοντά στην είσοδο του Παναγίου της Σαμαριάς, στον οποίο και εκεί μένουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν. Επομένως, σιγά σιγά ανοίγει ο δρόμος, τα αυτοκίνητα ξεθάβονται από το χιόνι. Αλλά δεν πρέπει να αναχωρήσουν, θα φύγουν μαζί με τα μηχανήματα προς τα κάτω, γιατί από πίσω κλείνει σιγά σιγά πάλι. Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο των Χανίων, καθώς σημειώθηκαν κατολιστήσεις και καταπτώσεις βράχων. Στα Ανόγια, τα χιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν ασταμάτητα στην ευρύτερη περιοχή της Ζωμίνθου, όπου το χιόνι έφτασε το μεσημέρι τους 30 πόντους. Μέχρι που φτάσατε? Κάνα χιλιόμετρο πιο πάνω. Μετά από εκεί είναι κλειστά ή αν... Μέχρι που ήρθε το Greater ήταν κλειστά. Μετά που ήρθε ήταν μια χαρά. Ανοιχτά τώρα είναι? Ναι, μια χαρά. Πώς περνάτε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Τώρα φαγητό, βόλτα εδώ, στα Νόγια, μια χαρά. Έχει πολύ κόσμο τώρα στις γιορτές, ναι, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφα και τώρα ειδικά με τα χιόνια που κακοκαιρίες και όλα αυτά ξεκινάνε και έρχονται πολύ. Εσείς απαντάτε στα χιόνια? Εννοείται ότι θα πάμε. Εννοείται ότι θα πάμε. Πάμε να παίξουμε. Πώς περνάτε? Μια χαρά. Πολύ καλά. Εμείς εδώ μάλλον το βαριέμαστε. Πιο πάνω προς τα όρη. Να. Άμα βγείτε έχει χιόνι. Δεν ήταν η χιονόπτωση αυτή σοβαρή. Δεν είχαμε προβλήματα, ευτυχώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, το χιόνι έφτασε τους 10 πόντους στα Ανόγια, ωστόσο έλειωσε γρήγορα λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση σε ορισμένες περιοχές. Επιχειρούμε με τα μηχανήματα ώστε να κρατήσουμε μέχρι την Αγία Μαρίνα, μέχρι τη Ζώμηθο, το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Χθες το βράδυ παρουσιάστηκε ένα τέτοιο πρόβλημα, όπου τα παιδιά εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους, είχαν ειδοποιήσει την πυροσβεστική. Και κατά την επιστροφή τους με τα πόδια, τους εντόπισε η πυροσβεστική και τους έφερε μέσα στο χωριό. Μπορώ, έχουμε, λεφτά δεν έχουμε, φράγκο δεν έχουμε. Το λευκό σκηνικό μάγεψε μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι επιδόθηκαν σε παιχνίδια με το χιόνι. Δεν το βάζετε κάτω από ό,τι βλέπω, ε. Ποτέ. Πάντα. Ανόγια και πάλι Ανόγια. Και πολύ θα πάνε μετά, ποιο άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ξέρουμε, ρακές, μαζεδάκι. Πώς περνάτε? Καλά. Ωραία είναι, αλλά πολύ κρύο. Αλλά καλά περνάμε. Έριξες πολλές μπάλες? Ναι. Και στο οροπέδιο Λασιθίου, ο καιρός αγρίεψε για τα καλά. Γύρω στη μία τα ξημερώματα, καταγράφηκε πυκνή χιονόπτωση, ενώ ακολούθησε έντονη βροχή και χαλάζει.